Και από αύριο, αν και είχα κάνει λάθος την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο, αν δεν κάνω ξανά λάθος, κυρία Πιέρα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Αγαπητού. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, από αύριο θα δικαιούμαστε τη δεύτερη παρτίδα των self-test μας. Ακριβώς, ναι. Είναι η δεύτερη φάση διάθεση των self-test από τα φαρμακεία της γειτονιάς. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση στα φαρμακεία. Θεωρώ ότι η επανάληψη είναι μια απόφαση προς την ορθή κατεύθυνση, γιατί όπως είχαμε πει και παλιά, έχει δημιουργηθεί μια νέα ανάγκη, μια νέα κουλτούρα, θέλετε, στα εμβολιασμένα άτομα, την κουλτούρα του αυτοελέγχου, ακριβώς πριν επισκεφθούν ευάλωτα άτομα, πριν βρεθούν με άλλα άτομα, με αυτό, και είναι, αναλαμβάνουν έστω την κοινωνική ευθύνη ή την ατομική ευθύνη που θα αναλογεί για έλεγχο της επιδημιολογικής κατάστασης του τόπου. Μάλιστα. Δεν είναι οι εμβολιασμένοι στο απειρόβλητο και το ξέρουμε, ενδεχομένως να είναι και χωρίς συμπτώματα. Και πολλές φορές ακούσαμε ότι ευθύνονται ίσως και για τη μετάδοση του ιού. Με αυτόν τον τρόπο και με τον αυτοέλεγχο προστίθεται ακόμα ένα μέτρο στον έλεγχο της επιδημιολογικής κατάστασης, βεβαίως παράλληλα και με τους εμβολιασμούς και με τα μέτρα αυτοπροστασίας. Και θεωρώ ότι συμβάλλει μόνο θετικά στην έλεγχο της κατάστασης. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι ακόμα και σήμερα κάποιο άτομο το οποίο, αν βρει βεβαίως, αλλά κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει λάβει την πρώτη παρτίδα των 5 self-test και είναι δικαιούχος, μπορεί να το πράξει. Σωστά? Ακριβώς, και είχε δοθεί και μία παράταση πέραν του ενός μήνα, ναι. Ο οποίος κανονικά, ακριβώς όπως είπατε προηγουμένα, τελείωνε στις 20 του... εγώ το ανακοίνωσα, κυρία Πιέρα, στις 21 πηγαίνετε, πάρτε τα self-test, και μου στέλνει ο κόσμος μηνύματα και μου λέει, τι λες, δεν τα λες σωστά στον κόσμο. Ήτανε πολύ ορθή η τοποθέτησή σας, τουλάχιστον όσον αφορά τους αρχικούς σχεδιασμούς, όμως δόθηκε μία εβδομάδα παράταση για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για εκείνα τα άτομα τα οποία για κάποιο λόγο δεν είχαν προσέλθει στα φαρμακεία να πάρουν τα τεστ που τους αναλογούσαν. Υπήρξε μια κινητικότητα αυτή τη βδομάδα, και έτσι σήμερα πολύ σωστά λέτε ότι είναι η τελευταία μέρα που μπορούν να το πράξουν και από αύριο ξεκινά η δεύτερη φάση. Μάλιστα. Άρα κάποιο άτομο το οποίο είναι δικαιούχο μπορεί να πάει και σήμερα να προμηθευτεί την πρώτη παρτίδα και αύριο μπορεί να πάει, αν είναι δικαιούχος ενώ το ίδιο άτομο, να προμηθευτεί τη δεύτερη παρτίδα του, σωστά? Ακριβώς, όπως το λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε πάρα πολλά φαρμακεία ο κόσμος μπαίνει και λέει, σε παρακαλώ βάλε με σε μια λίστα, θέλω να μου φυλάξεις self-test. Δεν έχω δίκιο? Ήδη από την περασμένη εβδομάδα υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα στα φαρμακεία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς σας είπα ότι είναι κάτι το οποίο έχει ικανοποιήσει τον κόσμο και τον ζητά. Οπότε αυτό που λέτε συμβαίνει στα φαρμακεία τις τελευταίες μέρες. Waiting list. Είναι η λίστα αναμονή στα φαρμακεία. Είναι σαν το τραπέζι ένα πράγμα σε κράτηση. Ναι. Φαίνεται ότι είναι ένα μέτρο που ήρθε για να μείνει ο αυτοέλεγχος. Και είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Είναι κάτι θετικό. Βεβαίως. Λοιπόν, μία διευκρίνηση να κάνουμε και πάλι για τους ανθρώπους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ. Ναι, ακριβώς. Αν είναι εμβολιασμένοι με τις τρεις δόσεις, ναι, τουλάχιστον με τις δύο δόσεις και τη μία δόση του μονοδοσικού, αλλά δεν είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ, έχουν ανακοινωθεί τα σημεία από τα οποία μπορούν να πάρουν τα self-test. Δεν θα είναι τα φαρμακεία. Συνήθως είναι τα παλαιά νοσοκομεία των πόλεων, αλλά θα πρέπει βεβαίως να τρέξουν τους καταλόγους για κάθε πόλη. Μάλιστα.